προς το ψεύτικο αυτόν πολιτισμό που θα τον μισήσει ο άνθρωπος των πολιτισμών αυτών. Χίλιες φορές να ζήσαμε, να ζούσαμε με δαδιά και χίλιες φορές να είχαμε απλούστερα και λιτότερα ζωή. Ή τώρα που ακούμε καθημερινώς το θα πληρώνουμε ακριβά, πολύ ακριβά τον ψεύτικο αυτόν πολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε. Και το αισθανόμαστε μόνο όταν ο θάνατος, ο τεχνικός θάνατος που προέρχεται από τον τεχνικό πολιτισμό επισκέπτε επισκέπτε το περιβάλλον της οικογένειας μας. Κινδυνεύουμε ως άτομα, κινδυνεύουμε από επιδημία, θα έρθει η επιδημία, έρχεται επιδημία, όχι γρήπη σαν τη γρυπούλα αυτή που πέφτει στα κρεβάτια και αυτός, αλλά σύμφωνα με την Αποκάλυψη έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα ασθενείας που θα εκμυρνήσει, θα εξευτελίσει τους γιατρούς, θα εξευτελίσει τα φαρμακεία, τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική. Τι να μας κάνει ο Θεός. Προσευχή δεν κάνουμε. Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε. Πορνίες και μυθίες και διαζύγια και ακαθαρσία, σκουλίκια βρωμαράκια ακάθαρτα. Έρχεται επιδημία που θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρο. Σκούπα ηλεκτρική. Και όπως τον Παγκόσμιο Πόλεμο των Πρώτων είχε η γρήπη εκείνη που εσάρωσε την Αθήνα ολόκληρο. Και χιλιάδες έπεσαν μέσα στα απέθαναν. Ούτω πως έρχεται εξ Ανατολών. Φοβερά επιδημία η οποία κινδυνεύομαι, αδελφοί μου. Κύριε Λάιθο, στα γόνατα, στα άρωματα, στην προσευχή. Κινδυνεύουμε ατομικώ, κινδυνεύουμε οικογενειακώ, αλλά οικογενειατομικώ δεν κινδυνεύει μόνο το κορμί μα, κινδυνεύει και η ψυχή μα. Κινδυνεύει από την διαφθορά αυτή, η οποία ο Σατανά άπλωσε τα δίκτυα του. Και όπω ο ψαρά απλώνει τα δίκτυα του με στη θάλασσα και πιάνει μικρά και μεγάλα ψάρια, έτσι και ο Σατανά άπλωσε τα δίκτυα του με στην ανθρώπινη κοινωνία. Και αλλιεύει ο Σατανά αυτό τα θύματα του καθημερινώ και ιδίω την νεότητα. Κινδυνεύουμε ω έθνο. Ως οικογένεια κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε ως οικογένεια. Τρεις οπίλες ετοίμασαν σκοτεινές δυνάμεις. Τον οποίο αποφεύγουν ονόμαστε τα ονόματα. Σκοτεινές δυνάμεις που δεν πιστεύουν.